όπως δεν είναι πρόοδος. Όπως δεν είναι πρόοδος και το καθημερινό λιβάνισμα της κυβέρνησης που παρακολουθεί ο μέσος τηλεθεατής, ο ελληνικός λαός όλος, από τους δέκτες των τηλεοράσεων του. Εκεί όπου με οργουελικό τρόπο θα έλεγα, αλλάζουν νόημα οι έννοιες και οι όροι. Η συντήρηση ονομάζεται πρόοδος, οι εκτροπές ονομάζονται αποφασιστικότητα, η συναλλαγή ονομάζεται φιλοεπενδυτική πολιτική, οι αγράμματοι ονομάζονται άριστοι και η τιμωρία των εργαζόμενων ονομάζεται φροντίδα στην κοινωνία. Και το ερώτημα, το κρίσιμο ερώτημα που μας απασχολεί όλους, το κρίσιμο ερώτημα είναι το εξής. Είναι άραγε μονόδρομος αυτή η πορεία? Είμαι πεπισμένος ότι η χώρα πρέπει και μπορεί να βαδίσει έναν άλλο δρόμο. Ένα δρόμο ριζικά διαφορετικό, σε άλλη κατεύθυνση. Ένα δρόμο σύγχρονο και αληθινά προοδευτικό. Και πρόοδος είναι η πραγματική ισότητα, πρόοδος είναι η δημοκρατική πολυφωνία, η διαφάνεια. Πρόοδος είναι η δίκαιη ανάπτυξη με την εργασία στο επίκεντρο και με προστασία του περιβάλλοντος. Πρόοδος είναι ο σεβασμός στην πατρίδα του άλλου, του όποιου άλλου, όχι μόνο του ισχυρού. Πρόοδος είναι η εγγύηση της ελευθερίας. Πρόοδος είναι ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, όχι μόνο στη διαφορετικότητα των επιφανών, όχι μόνο εκεί που μας κάνουν περήφανοι με τις επιδόσεις τους στον αθλητισμό, αλλά και των μικρών παιδιών που τους στερήσανε το ΆΜΚΑ και δεν μπορέσανε να πάνε στα σχολιά. Των παιδιών από τις προσφυγικές δομές. Αυτό είναι πρόοδος. Αυτές είναι οι αρχές πάνω στις οποίες οικοδομείται ένα πραγματικά προοδευτικό πολιτικό σχέδιο για την κοινωνία, τους θεσμούς και την οικονομία.